οπότε καταλαβαίνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν έρχονται, βγαίνουν απλά οι προκηρύξεις για να βγαίνουν. Εμείς αυτό που έχουμε ζητήσει και έγινε μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία του Αγίου Νικολάου είναι να αυξηθούν οι μισθοί, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, έτσι ώστε να σταματήσουν να φεύγουν και οι γιατροί και νοσηλευτές και οι υπόλοιπες ειδικότητες από το ΕΣΥ και να υπάρχουν υποψηφιότητες στις προκηρύξεις. Είναι κάτι πολύ απλό. Ο Γεωργιάδης απαντά ότι δεν μπορεί, η κυβέρνηση δεν έχει λεφτά. Λεφτά για να κάνουν άλλα πράγματα βρίσκουν, όπως δισεκατομμύρια για να αγοράσουν τα Ραφάλ και τις φρεγάτες, αλλά για να δώσουν αυξήσεις δεν βρίσκουν. Και πραγματικά είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τις προπαγάνδες του Υπουργού. Κάθε μέρα να αναμασά τα ίδια τηλεόραση χωρίς να αφήνουν να ακούγεται η διαφορετική άποψη. Η μισθή στην Ελλάδα είναι η χειρότερη μισθή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν αλλάξει αυτό, το σύστημα θα διαλυθεί και πρώτοι που θα διαλυθούν είναι τα δικά μας τα νοσοκομεία. Κάθε μέρα, εκτός από τους γιατρούς, μαθαίνουμε και νέα για παραιτήσεις κι άλλων εργαζομένων νοσηλευτριών που δεν θέλουν να παραδοθούν, μάγειρες που φεύγουν και να πάνε να δουλέψουν σε ξενοδοχεία. Αυτή τη στιγμή στα μαγειρία οι μάγειρες μας δεν μπορούν να πάρουν άδεια καθόλου. Έχουν μείνει τρεις και ίσα ίσα βγαίνουν οι υπηρεσίες και άδεια δεν παίρνει κανένα. Γιατί έρχεται ένας μάγειρας να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί τα λεφτά και οι συνθήκες στο δημόσιο είναι χάλια. Και αν συνεχιστεί έτσι, θα φύγουν και οι υπόλοιποι μάγειρες που έχουμε και δεν θα έχουμε καθόλου και θα λέει πάλι η κυβέρνηση να τα δώσει σε ιδιώτες και σε κέτεροι. Η κατάσταση δεν πάει καθόλου καλά. Εμείς μετά τη μεγάλη συγκέντρωση που τουλάχιστον η κοινωνία έδειξε την υποστήριξή της στο πρόβλημα της υγείας του νοσοκομείου, συμμετέχουμε στην Επιτροπή Αγώνα των Φορέων του Αγίου Νικολάου και είμαστε σε επαφή με τις άλλες επιτροπές αγώνα του νομού για να, επειδή τα προβλήματα είναι κοντά, θα γίνει μέσα στο Μάρτιο μια παραδοσιακή συγκέντρωση. Την άλλη Τετάρτη έχουμε συνάντηση στην Ιερά Πέτρα με τους άλλους, γιατί εμείς δεν θέλουμε τα νοσοκομεία να τσακώνουν μεταξύ τους, ούτε να υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Αυτό το θέλει η κυβέρνηση για να μην φαίνονται αυτά που δεν κάνει. Η ευθύνη θέλει να φταίει ο Άγιος, να φταίει η Ιερά Πέτρα, να φταίει η Συνθεία. Εμάς το σκεπτικό είναι ότι τα προβλήματα είναι κοινά και η λύση πρέπει να είναι ενιαία για όλους. Δυστυχώς έχουμε και πρόβλημα με τη διοίκηση. Τα είδαμε τα θλιβερά γεγονότα που γίνανε τη Δευτέρα στο νοσοκομείο μας. Από όλες τις πλευρές ήταν άσχημα αυτά που γίνανε. Αλλά δυστυχώς δέχτες και τη συμπεριφορά του διοικητή. Τις άσχημες έχουμε γίνει και εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι πάρα πολλές φορές. Πολλοί εργαζόμενοι έχουν γίνει δέχτες τέτοιας αρνητικής συμπεριφοράς και εμένα προσωπικά πριν 2,5 χρόνια ήθελα να με βγάλει με το ζόρι από το γραφείο του και φώναξε την αστυνομία γιατί έλεγε δεν θα ξαναπατήσει τα. Λέει, μα είμαι ο πρόεδρος του συλλόγου, πρέπει να συζητήσουμε. Όχι, φύγε από το γραφείο και έφερε την αστυνομία. Τα ίδια έχουν συμβεί και με άλλους συναδέλφους. Και έχουν διώξει και γιατρούς από το νοσοκομείο. Τα ίδια έκανε με τον γιατρό τον Κακολύρη και τελικά ο γιατρός έφυγε και ιδιωτεύει. Τα ίδια έγιναν και με τον γιατρό την Παπαντονάκη και ο γιατρός τώρα είναι στο Ιντερνίνι και έχει φύγει από το νοσοκομείο και έχει χάσει και το νοσοκομείο και όλοι. Δεν είναι θέμα μόνο του σημερινού διοικητή. Πρέπει οι διοικούντες και αυτό ξεκινάει από πάνω μέχρι κάτω να αντιληφθούν ότι χρειάζεται σεβασμό στους εργαζόμενους, σεβασμό στους γιατρούς και δεν είναι δυνατόν οι συμπεριφορές εδώ μέσα να είναι τέτοιες ακραίες και απόλυτες και αυταρχικές. Σε μια συνεδρίαση του Συμβουλίου που είπε 41% πήραμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Με αυτή τη λογική δεν διοικούνται τα νοσοκομεία και μετά εντέλεσε, συνέχεια εντέλεσε και εδώ είναι και ο γιατρός, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών που τους στείλανε στη Σιτία με εντέλεσε, τελικά μετά από συμφωνία το ανακαλέσανε, αλλά ένα γιατρό στο νοσοκομείο μας πήγε και έκανε 7 εφημερίες στη Σιτία. Τα ίδια τώρα θέλουν να ξανακάνουν να πηγαίνει ένας παθολόγος κάθε μήνα στη Σιτία να κάνει εφημερίες, λες και περισσεύουν οι παθολόγοι στο νοσοκομείο μας. Με αυτή τη λογική δεν μπορεί να διοικηθούν τα νοσοκομεία. Εκτός από τους μισθούς πρέπει να αλλάξει και οι συνθήκες εργασίας, να υπάρχει σεβασμός στις δουλειές που κάνουμε. Δεν φτάνει που μας εκφραστούν 3 και 4 ετών άδειας. Και τόσα λεπτό μας φέρονται λες και είμαστε και σκουπίδια και με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Αυτό είναι αρνητικό. Οι συνάδελφοι που έχουν φύγει
από το νοσοκομείο και έχουν πάει να δουλέψουν αλλού, ένας βασικός λόγος που έχουν φύγει είναι και αυτός. Ο τρόπος που τους φερόταν και η αντιμετώπιση που είχαν από τη διοίκηση. Αυτά, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Κωνσταντίνο Καραδάρη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ολυμπιακών Κεντρών. Υπάρχει ένα κοινό σημείο μεταξύ της πολιτικής στην υγεία και της πολιτικής που οδήγησε στο έγκλημα των Τεμπών ένα χρόνο πριν. Ποιο είναι αυτό το κοινό σημείο? Είναι η υιοθέτηση της νεοφιλελεύθερης αρχής του κόστους ωφέλους. Δηλαδή, προλαμβάνεις το κέρδος πάνω απ' όλα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στην υγεία, είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που οδηγεί στην διάλυση του εθνικού συστήματος υγείας. Πολιτική η οποία χαρακτηρίζεται από υποχρηματοδότηση, από υποστελέχωση, από έντονο αυταρχισμό και από ιδιωτικοποίηση. Η ιδιωτικοποίηση λαμβάνει σιγά σιγά χώρα σε κάποια στάδια τα οποία θα βλέπουμε μπροστά μας. Το πρώτο στάδιο είναι η υιοθέτηση του θεσμού των απογευματινών χειρουργείων. Αντί να διορίσουν, να προσλάβουν συναδέλφους, δημιουργούς, αναισθησιολόγους, να ανοίξουν τις κλειστές αίθουσες, καλούνται οι λιγότερο φτωχοί να πληρώσουν 2.000, 3.000, 4.000 για ένα αποκεφαλικό χειρουργείο και να ανοίξουν, υποτίθεται, οι ψηφιακές λίστες για τους που δεν έχουν χρήματα, για τους περισσότερο φτωχούς. Αυτές οι ψηφιακές λίστες, οι οποίες δεν είναι καθόλου αδιάβλητες, εγώ προσωπικά τις ονομάζω λίστες της ντροπής. Δεν είναι μόνο αυτό. Διεκδικούμε μισθολογικές αυξήσεις. Ο Υπουργός βγαίνει σε ένα κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού και όσους δεν ξέρουν, κοινωνικός αυτοματισμός είναι όταν δεν βάζεις προπαγανδιστικά, δεν βάζεις τη ρίζα του προβλήματος, δεν βάζεις το πρόβλημα, αλλά βάζεις κάποιες κλίμερες, κάποιους ανεμόμυλους, κάποια ψεύτικα πράγματα ότι αυτά είναι το πρόβλημα. Ή ακόμα χειρότερα, παρουσιάζει μια επαγγελματική ομάδα ενάντια σε μια άλλη επαγγελματική ομάδα. Είμαστε από τη δεκαετία των 90, όταν οι αγρότες στρέφονταν εναντίον των αυτεργατών, οι αυτεργάτες εναντίον των αγροτών, οι αγρότες εναντίον των οδηγών, κλπ. Έτσι βάζει πάλι ένα καθεστώς κοινωνικού αυτοματισμού. Μιλάει ότι αν δώσει τις αυξήσεις που ζητάμε εμείς οι γιατροί, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα χρειαστεί ένα νέο έμφυα, λέει. Ένα νέο έμφυα, 3 δισεκατομμύρια περίπου, δηλαδή ετησίως. 19.000 είμαστε, 19.000 γιατροί αυτή τη στιγμή είναι το ΕΣΥ. Δηλαδή θα μας δώσει μισθούς η Ελλάδα, θα μας δώσει μισθούς 200.000 το χρόνο. Τελείως άλλα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Διεκδικούμε σαν ΟΕΙΓΕ, σαν Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Κεντρών Ελλάδας, αλλά και όλες οι ενώσεις γιατρών ΕΣΥ, βασικού, τα αυτονόητα. Το πλέον αυτονόητο είναι η αύξηση της χρηματοδότησης για την υγεία, η οποία είναι από τις πιο χαμηλές στην Ευρώπη. Έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια, γύρω στο 4,5% όταν στις άλλες χώρες είναι πάνω του μέτρου από 7%. Διεκδικούμε τη μονιμότητα του επικουρικού προσωπικού. Μονιμότητα χωρίς όρους και χωρίς καμία προϋπόθεση. Διεκδικούμε την αναθεώρηση των αρχαίων, πραγματικά αρχαίων, ξεπερασμένων οργανογραμμάτων των νοσοκομείων, που δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα και στον διορισμό, την πρόσληψη των θέσεων γιατρών που αντιστοιχούν στα καινούργια οργανογράμματα, τα οποία είναι πάρα πολλές θέσεις. Οι 600 θέσεις που προκυρήσονται είναι πολύ λίγες για να καλύψει τις ανάγκες. Διεκδικούμε εννοείται την πιστολογική αναπροσαρμογή και φυσικά οι εφημερίες μας ζητούμε να μην φορολογούνται μετά από την αρχή της φορολόγησης. Δηλαδή να φορολογούνται το καθεστώς πριν το 2012, που αποτελούσε αυτοτελή φορολόγηση και στη συνέχεια δεν φορολογούμαστε. Εδώ μας κατηγορούν ότι είμαστε παταξίδες και ότι θέλουμε, λέει, να κερδίσουμε περισσότερα χρήματα χωρίς να πληρώνουμε φόρο. Χωρίς να ξεχνάμε πόσα δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα κέρδη των επιχειρηματιών, τι ποσοστό πληρώνουν για μερίσματα που
λοιπόν, και φτάσει στο 5% για πάρα πολλές ανώνυμες εταιρείες κλπ. Πόσες φοροαπαραγές υπάρχουν και θα πειράσει το 20% που φτάνει επίσης να μην ξαναχρονολογηθούμε. Επίσης, τις εφημερίες που μας αναγκάζουν να κάνουμε, τις πρόσθετες επόμενες εφημερίες, ζητούμε να μην φορολογούμε. Γιατί είναι εφημερίες που τις κάνουμε αναγκαστικά χωρίς να ζητάμε να τις κάνουμε, χωρίς να θέλουμε να τις κάνουμε. Και τις κάνουμε μόνο και μόνο επειδή το σύστημα είναι φρικτά, πραγματικά φρικτά υποστελεχωμένο και δεν μπορούμε να βγουν δύο μήνες αν δεν κάνουμε παραπάνω εταιρείες από ό,τι προβλέπεται από το κατεστώ. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όσοι και να μείνουμε, να δούμε 10-20, δεν έχει σημασία. Αγωνιζόμαστε ενάντια στα προσωπικά χειρουργεία, αγωνιζόμαστε ενάντια στο νέο στάδιο που προωθείται ώστε οι γιατροί του ΕΣΥ να βγαίνουν έξω ιδιωτικά να βγουν ιδιωτικό έργο. Το έργο μάλιστα με προϋποθέσεις λιγότερες από όσες είχε βάλει η Αγκάγκα όταν ήταν υπουργός. Και εννοείται να αγωνιστούμε στεναρά ενάντια στην είσοδο των ιδιωτών στο νοσοκομείο, να χρησιμοποιούν τις δομές της δημόσιας υγείας για τις οποίες όλοι έχουμε πληρώσει. Όλοι έχουμε πληρώσει από τους φόρους μας, από τις κρατήσεις μας, να χρησιμοποιούν ώστε να βγάζουν ιδιωτικό κέρδος. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και καλούμε σε συμμετοχή και στην απεργία της 28ης Φεβρουαρίου για προκυρήσει η ΟΕΓΕ, η ΑΔΕΔΗ και εκατοντάδες σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Χαιρετίζουμε τη σημερινή σας συγκέντρωση. Οι συνταξιούχοι βρίσκονται στο πλευρό σας, δεν τα βάζουν κάτω, διότι μαζί με εσάς αυτοί που πρώτοι πληρώνουν την ύφη είναι οι συνταξιούχοι. Και οι εργαζόμενοι βέβαια, αλλά πέραν περισσότεροι συνταξιούχοι λόγω ηλικίας και λόγω υγείας που έχουν. Οι συνταξιούχοι έχουμε αποφασίσει ανοιχτός από τα προϊόντας που είμαστε εδώ από όλη την Κρήτη, έχουν προγραμματίσει για τις 12 του Μάρτη Παγκρίπτιο Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Με πρώτο θέμα, το θέμα υγείας. Ακούγοντας σήμερα το πρωί τον υπουργό σας, είπα μέσα μου ότι δεν πρέπει να λέγουμε Έλληνας πλέον, γιατί μιλάμε για ένα απέσιο πολιτικά άνθρωπο, για ένα ψεύτη πολιτικό υπουργό, ο οποίος βγαίνει και αραδιάζει τα ψέματα στον ελληνικό λαό. Ακούτε, να κόψουν λέει 4% από τους συνταξιούχους για να ενισχύσουν το σύστημα υγείας. Ακούστε παιδιά! Βγαίνει στους αγρότες δεν έχουμε. Βγαίνει στους φυτέρους δεν έχουμε. Βγαίνει στους άλλους κλάδους, στους μελισσοκόμους δεν έχουμε. Το να δίνει όμως τις εκατομμύρια, το είπε και ο Γιώργος, σε στρατιωτικές δαπάνες, έχουμε. Δεν ξούμε το πάτο του Βαρελιού τότε. Τότε είναι ο αφρός στην κορφή του Βαρελιού. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Ο Μητσοτάκης, δεν βλάκες άλλο. Όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να περάσουν τα μνημόνια βάλανε τις υποτίθεται αριστερή κυβέρνηση γιατί δεν μπορούσε άλλη να τα περάσει. Τώρα μόνο με τον Γεωργιάδη θα μπορέσει ο Μητσοτάκης να κάνει αυτά τα έσχη που πάει να κάνει. Για πέστε μου σας παρακαλώ, εσείς που ζείτε κάθε μέρα στα νοσοκομεία, πόσοι γιατροί αυτοί που είναι οι πρωινοί χειρούργοι και αναισθησιολόγοι θα μπορέσουν να κάνουν και τα απογευματινά χειρουργία. Εξηγήστε. Εμείς θεωρούμε ότι δεν θα μπορούν. Άσε που βέβαια για εμάς τους συνταξιούχους δεν θα υπάρχουν απογευματινά χειρουργία. Γιατί για παράδειγμα ο καρδιακός για να πάει να κάνει μια εγχείρηση δεν θα μπορέσει να βρει 2, 2,5, 3, 5 χιλιάδες για να πάει να κάνει. Θα προτιμήσει να πεθάνει προκειμένου να επιβαρύνει τα παιδιά του για να του κάνουν αυτή την εγχείρηση. Μόνο με δυναμικές κινητοποιήσεις, αγαπητοί εργαζόμενοι, θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την άκυμη και άκρια κατάσταση. Γι' αυτό προτείνω αυτό, νομίζω το είπε και ο Γιώργος, γιατί το βράδυ, το απόγευμα το βράδυ, υπάρχει μια παρεθνιώτικη συγκέντρωση ρέθμο, γιατί δεν είναι μόνο το νοσοκομείο του Αγίου, δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία του Αστείου, είναι δυστυχώς όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος,
στην ίδια και χειρότερη κατάσταση. Έχουν και από όλη πληροφορία λένε ότι ο Μαντζάκη ο γιος θα βρίσκεται πάλι σε δεύτερο το βράδυ. Άρα λοιπόν μόνο με την μακιά κινητοποιήσεις να μπορέσουμε να αντέξουμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Ευχαριστώ. Ναι, πράγματι σήμερα μαζί με τον πρόεδρο του Σωματείου του Τέχνου για να εκφράσουμε τα χειροκροτήματα στα μπαλκόνια, δυστυχώς κάτσαν μια νύχτα, ένα βράδυ. Και από εκεί και μετά, μόλις η κατάσταση ξεκαθάρισε, άρχισαν να φαίνονται οι πραγματικές προθέσεις. Η πραγματικότητα είναι μία. Χωρίς αυξήσεις αξιοπρεπείς στους μισθούς όλων των εργαζομένων στη δημόσια υγεία. Χωρίς πραγματικές προσλήψεις και όχι στα χαρτιά, δεν υλοποιούνται ποτέ. Χωρίς σεβασμό στους ανθρώπους που κράτησαν ψηλά τη σημαία της δημόσιας υγείας όλη την κρίση του καθόλου την κρίση του κορονοϊού, μην περιμένουμε ότι θα υπάρχει καλύτερη. Βέβαια, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όλα στον ιδιωτικό τομέα. Όποιος δεν έχει, θα περνέσει. Αλλά όμως, αυτή δεν μπορεί να είναι η κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας τον 21ο αιώνα, το 2024. Εμείς είμαστε πάντα στο πλευρό σας. Σας ευχαριστούμε που με ηρωικές προσπάθειες και φιλότιμο, μακάρι να δείχνουν κι άλλοι τομείς, προσπαθείτε και τουλάχιστον αισθανόμαστε ότι στα δύσκολα έχουμε ένα από πού.